Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, χαίρετε. Απόψε είναι Παρασκευή, 5 Ιουλίου του 2024. Τελείωσε και αυτή η εβδομάδα, πάμε για Σαββατοκύριακο. Ήδη ο κόσμος προγραμματίζει τις διακοπές, το όσοι μπορούν να πάνε διακοπές. Εμείς ακόμα δεν έχουμε προγραμματίσει τίποτα. Έχουμε κάποια καλά μηνύματα από τη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε κάποιες βροχές και σε όλη την Ελλάδα ή τέλος πάντων στην υπηρετική Ελλάδα νομίζω ότι είχε αρκετές βροχές. Αυτές οι βροχές με εξαίρεση το χαλάζι που έπεσε στην Πέλα νομίζω και στην Ιμαθία που έκανε καταστροφές, νομίζω ότι είναι ένας θησαυρός κατά τα άλλα είτε για τις παραγωγές είτε και για την αποτροπή των πυρκαγιών. Όπως είδατε, όταν πέφτει η βροχή για μια εβδομάδα περίπου που διαρκεί η υγρασία, ξέρω εγώ 4-5 μέρες, μια εβδομάδα, οι πυρκαγιές πέφτουν. Άρα ήταν, καλωσορίσαμε αυτές τις βροχές. Να πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματά μας. Δυστυχώς φαίνεται ότι, ξέρετε, από παλιά, παρότι με διάφορους τρόπους απαξίωναν ορισμένοι το κράτος της Αλβανίας, εννοώ επί Χότζα, εμείς είχαμε διαπιστώσει, τουλάχιστον σε επίπεδο υπηρεσιών ασφάλειας και πληροφοριών, ότι είχαν ένα τρομερό κράτος. Θα μου πείτε ήταν ανελεύθερο κτλ, αλλά λειτουργούσε. Ένα τρομερό κράτος και σκληρές υπηρεσίες. Φαίνεται λοιπόν, επειδή το έχουμε πει ότι τα κράτη έχουν μνήμη και την αναπαράγουν, το έχουμε δει και στην Ελλάδα, αλλά άλλη μνήμη έχουμε εμείς, φαίνεται εκεί ότι το σκληρό αλβανικό κράτος συνεχίζει την πολιτική αφελληνισμού και σταδιακά ακόμα και πλήρους εξάλληψης του ελληνισμού από τη Βόρεια Ήπειρο. Αυτά αν τα δούμε και τη χρονική εξέλιξη των πραγμάτων θα καταλάβουμε. Ένας από τους πόλους αντίστασης του ελληνισμού στην Βόρεια Ήπειρο είναι η Χιμάρα. Εκεί λοιπόν κατόρθωσε ο Μπελέρης, παρότι υπήρχαν πάλι Έλληνες της Χιμάρας που είχαν πάει με το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ράμα, κατόρθωσε πήρε τις εκλογές. Και όπως ξέρετε, δύο μέρες πριν τις εκλογές τον μπαγλάρωσαν και τον έβαλαν φυλακή. Τώρα ξέρετε, για 300 ευρώ, λέει, με 300 ευρώ πήγαινα ο δικηγόρος του, πήγαινα εξαγοράσει 5 ψήφους, κάτι τέτοιο, αλλά έγινε το δικαστήριο και ο ένας μάρτυρας είπε, εμένα μου δώσε λεφτά η αστυνομία να στήσω αυτό το πανηγύρι. Χωρίς να υπάρχουν άλλοι μάρτυρες, τον έβαλαν στη φυλακή τον Μπελέρη, δεν του επέτρεψαν να ορκιστεί. Το εφετείο, στο πρωτόδικα τιμωρήθηκε με 24 μήνες φυλακή, στο εφετείο πάλι 24 μήνες φυλακή και παραμένει στη φυλακή. Σήμερα η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε την έκπτωση από το αξίωμα του εκλεγμένου δημάρχου, μη ορκεστέντος εκλεγμένου δημάρχου, του Φρέντι Μπελέρη, και θα δούμε παρακάτω τι προβλέπεται. Νομίζω 40 μέρες αφού το θέμα αυτό επικυρωθεί τελικά σε 40, γιατί έχει δικαίωμα να κάνει έφεση ο Μπελέρης. Σε 40 μέρες μετά τη λήξη της έφεσης, νομίζω, έχουμε νέες εκλογές στο Δήμο της Χιμάρας. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Αλβανίας αποφάσισε την αφαίρεση του αξιώματος του εκλεγμένου δημάρχου της Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη. Με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ο Φρέντι Μπελέρης κηρύχθηκε έκπτωτος δήμαρχος Χιμάρας. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Αλβανίας αποφάσισε την αφαίρεση του αξιώματος και η απόφαση λήφθηκε βάσει του νόμου για την αποεγκληματοποίηση των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, εφόσον υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη ποινική απόφαση από τα δικαστήρια. Ο Φρέντι Μπελέρης δικάστηκε τελεσίδικα, όπως είπαμε, την προηγούμενη Παρασκευή, 24 μήνες. Ο Μπελέρης δικαιούται, που έχει εκλεγεί εντωμεταξύ ευρωβουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δικαιούται εντός μίας εβδομάδας να προσφύγει σε έφεση στο εκλογοδικείο. Σε περίπτωση που η απόφαση αυτή
μείνει σε ίσχυ, είτε σε περίπτωση που δεν κάνει έφεση, είτε σε περίπτωση που και η έφεση τελεσυνδικήσει και είναι η ίδια η απόφαση του εκλογοδικείου με την απόφαση της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ενημερώνει εντός 48 ώρων τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αλβανίας και ο οποίος θα ορίσει την ημέρα των πρόωρων εκλογών στο Δήμο Χιμάρας, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν εντός 40 ημερών. Αυτό είναι το ιστορικό της υπόθεσης. Πάμε να δούμε τι δήλωσε μέσα από τη φυλακή ο Μπελέρης. Το παζλ των μεθοδεύσεων που εμπνεύστηκε και εκτέλεσε από την αρχή ως το τέλος ο κύριος Ράμα ολοκληρώθηκε σήμερα. Το σχέδιό του ήταν εξ αρχής να μην μπορέσω να αναλάβω τα καθήκοντά μου ως εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας. Για να γίνει αυτό χρειάστηκε η πραξικοπηματική σύλληψή μου, μια δίκη παροδία, με μάρτυρα κατηγορίας που ομολόγησε ότι πληρώθηκε από την αλβανική αστυνομία για να ψευδομαρτυρήσει, μια δικαστή πρωτόδικα που έχει απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα λόγω πλαστογραφίας εγγράφων και μια διορισμένη και όχι κληρωθήσα πρόεδρο του εφετείου. Δεν έγινε με κλήρωση, την διόρισε για να βγάλετε την απόφαση. Χρειάστηκε η παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας για ολόκληρους μήνες. Όταν κάποιον τον κρατάς φυλακισμένο, τότε παραβιάζεις το τεκμήριο της αθωότητας, προφυλακισμένο, χωρίς να τελεσυνδικήσει να υπάρχει τελεσυνδική απόφαση. Τότε παραβιάζεις το τεκμήριο. Προφυλακισμένο κρατάς κάποιον όταν υπάρχουν δύο πράγματα. Δεν είμαι δικηγόρος, αλλά θυμάμαι και από το δίκαιο που κάναμε στη σχολή. Πρώτον, όταν υπάρχει κίνδυνος φυγής στο εξωτερικό που δεν υπήρχε και δεύτερον, όταν υπάρχει κίνδυνος να τελέσει παρόμοιο έγκλημα. Δεν είχαμε πάλι εκλογές για να κάνει κάτι, άρα γιατί τον κρατάτε μέσα. Γι' αυτό λέμε παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Χρειάστηκε επίσης η παραβίαση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, η καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατικής αρχής με την κατάληψη που ακολούθησε στο Δήμο Χιμάρας, τα οποία έβαλαν δήμαρχο χωρίς να ακολουθεί καμία διαδικασία. Στο Δήμο όπου νίκησε η Δημοκρατία και στη συνέχεια δυστυχώς εκμαυλίστηκε στον ύψιστο βαθμό. Αποκορύφωμα είναι ότι μου δόθηκε διοικητική άδεια να παρευρεθώ στην ανακοίνωση της απόφασης καθαίρεσής μου, ενώ δεν μου δόθηκε αντίστοιχη άδεια για να ορκιστώ ως δήμαρχος, δημιουργώντας επικίνδυνο δεδικασμένο για τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ωστόσο, ο δίκαιος αγώνας μας θα συνεχιστεί. Το οφείλουμε στους χυμαριώτες, το οφείλουμε στους Έλληνες, το οφείλουμε όμως και στους Ευρωπαίους πολίτες. Σε όσους δηλαδή δεν δέχτηκαν ποτέ εκπτώσεις στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία. Αυτά είπε ο Μπελέρης. Να πάμε τώρα, έχουμε απάντηση και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ξύπνησε, τόσο καιρό ήταν τον ύπνο του δικαίου απολάμβανε και τώρα ξύπνησε να κάνουνε, ξαφνικά ξύπνησε και αντιλήφθηκε αυτά που πραγματικά συμβαίνουν, αφού εξευτελίστηκε η χώρα φυσικά. Αυτά θα έπρεπε να έχουν λυθεί, δεν θα έπρεπε καν να έχουν συμβεί και θα έπρεπε να έχουν λυθεί αφού συνέβησαν από τις πρώτες μέρες. Λέει λοιπόν το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του. Η σημερινή απόφαση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Αλβανίας για έκπτωση του Φρέντι Μπελέρη, χωρίς καν να έχει πριν ορκιστεί δήμαρχος Χιμάρας, συνιστά καινοφανή πρακτική και την προαναγγελθήσα κατάληξη μιας διαδικασίας με πολλά ερωτηματικά σε σχέση με θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Η Ελλάδα είχε εγκαίρως εκφράσει την έντονη ανησυχία της για τη στέρηση του τεκμηρίου αθωότητας, την ακεραιότητα της αποδεικτικής διαδικασίας, την απαγόρευση ορκωμοσίας και τη δυσανάλογη ποινή που επιβλήθηκε, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι ο Δήμος Χιμάρας διοικείται για ένα έτος από μη νομιμοποιημένα πρόσωπα. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει εκ νέου την υποχρέωση των αλβανικών αρχών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να δοθεί άμεσα η δυνατότητα στον κύριο Μπελέρη, εκλεγμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να παρίσταται στις εργασίες του αρχής γενομένης από την Ολομέλειά του στις 16 Ιουλίου στο Στρασβούργο, σε 10 μέρες δηλαδή, 11 μέρες. Αυτά σε σχέση με την Αλβανία. Σας έχω πει την άποψή μου ότι πολιτικά η Ελλάδα
δεν έχει την πολυτέλεια να έχει κακή σχέση με την Αλβανία και τον αλβανικό παράγοντα. Δηλαδή και με τους, εννοώ τους Αλβανούς των Σκοπίων και τους Αλβανούς του Κωσυφοπεδίου. Αφήστε τις αναγνωρίσεις κατά μέρος, δεν λέω αυτό τώρα. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα, η βασική επιδίωξη, γι' αυτό λέμε στρατηγική, να βλέπεις μακριά, είναι να έχουμε στη χειρότερη περίπτωση πολύ καλές σχέσεις και στην καλύτερη περίπτωση στρατηγική σχέση και με την Αλβανία και με τους Αλβανούς των Σκοπίων, να μην πω κυρίως αυτούς, αλλά και με το Κωσυφοπέδιο. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το αναγνωρίσουμε. Υπάρχουν τρόποι να διατηρεί σχέσεις, αυτά τα λύνει η διπλωματία. Μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο Κοστούλας, τι είναι διπλωματία, να στέκεις σε ένα ποτάμι, να μην υπάρχει γέφυρα και να αναλαμβάνει ο διπλωμάτης να σε περάσει απέναντι χωρίς να βραχείς. Αυτό είναι διπλωματία. Εν πάση περιπτώσει, εκτός των άλλων, ποια είναι η βασική που στηρίζεται η σκέψη μου αυτή, ποιο είναι το βασικό στήριγμα. Το βασικό στήριγμα είναι το εξής. Έλληνες και Αλβανοί, αν δείτε γύρω-γύρω, όλοι οι λαοί έχουν κάπου να κουμπίσουν. Οι Ιταλοί στο λατινικό κόσμο και στον καθολικισμό, που εκεί ο καθολικισμός και ο Πάπας ασκεί μια επιρροή ιδιαίτερη σε σχέση με τον κατακερματισμένο ορθόδοξο κόσμο που έχουμε πολλά πατριαρχία. Εκεί είναι ένας ο Πάπας. Άρα εκεί είναι ο λατινικός κόσμος και ο καθολικισμός, οι Ιταλοί. Οι Βούλγαροι είναι με τους Σλάβους, αν και δεν είναι στην ουσία όλοι Σλάβοι, είναι πετσενέγοι, απλώς μιλούν σλαβικά. Οι Σέρβοι το ίδιο με τους Σλάβους, οι Σκοπιανοί το ίδιο, οι Τούρκοι με τον τουρκικό κόσμο, οι μόνοι που είμαστε ανάδελφα έθνη στην περιοχή, να το ξαναπώ γιατί είχαμε μια διακοπή, άρα είμαστε τρία ανάδελφα έθνη στην περιοχή, Έλληνες, Αλβανοί και Ισραηλινοί. Όλοι οι άλλοι έχουν κάπου να κουμπίσουν. Επειδή με τους Αλβανούς είμαστε δίπλα-δίπλα, λέω λοιπόν ότι ο ένας λόγος είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας δια της στρατηγικής σχέσης. Έχω πει και την ιδέα της συνομοσπονδίας με την Ιταλία και εκείνη την έχω αναπτύξει, δηλαδή Ιταλία, Αλβανία, Ελλάδα, για να γίνουμε εμείς να γίνουμε πόλος στον πολυπολικό κόσμο. Και το στηρίζω αυτό και στο ανάδελφα έθνη και στο Γκρέκο-Ρωμάνα, δηλαδή στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό που αναπτύχθηκε ασχέτως και αν κάποιοι το αρνούνται. Μαζί ήμασταν, εντάξει. Όσον αφορά λοιπόν την Αλβανία, είπαμε, ο ένας λόγος είναι αυτός, ο βασικός. Ο δεύτερος έχει να κάνει με τον κίνδυνο ο αλβανικός παράγων, αλβανικό κράτος, Κωσυφοπαίδιο και κυρίως και Αλβανοί των Σκοπίων, να γίνουν ό,τι δεν κάνουμε εμείς να το κάνουμε την Τουρκία, δηλαδή ό,τι δεν κάνουμε εμείς να το κάνει η Τουρκία, να γίνει στρατηγική σύμμαχος η Αλβανία και ο αλβανικός παράγοντας της Τουρκίας, εκμεταλλευόμενη η Τουρκία και την μουσουλμανική πίστη για όσους είναι μουσουλμάνοι, και τότε θα έχει να αντιμετωπίσει άλλο ένα πρόβλημα στα Βόρεια Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι είναι πολιτική η θέση μου. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών. Το βορειοπυρωτικό, για τους Αλβανούς υπάρχει το Τσάμικο, εκδίδουμε ένα βιβλίο, θα το δείτε γι' αυτό, που καταγράφονται όλα τα εγκλήματα των Τζάμιδων, τους οποίους τους αφήσαμε εδώ με απόφαση του Θεόδωρου Πάγκαλου, τότε του παππού του αείμνους του Υπουργού Εξωτερικών. Υπάρχει και αλληλογραφία με τον πρόεδρο της Βουλής της Αλβανίας και εμείς δεχθήκαμε να μείνουν στην Ελλάδα, καθότι με τη συνθήκη της Οζάνης έπρεπε να φύγουν. Έμειναν στην Ελλάδα με βάση την καλή βούληση και θέληση της Ελλάδας και μας πρόδωσαν 20 χρόνια μετά με τους Ιταλούς, έκαναν τάγματα φασιστικά οι Τσάμιδες και έκαναν εγκλήματα εναντίον των Ελλήνων. Μας πρόδωσαν λοιπόν, παρότι εμείς τους φερθήκαμε με τον τρόπο που τους φερθήκαμε. Εν πάση περιπτώσει, προβλήματα υπάρχουν. Υπάρχουν επίσης και, σας είπα, οι βλέψεις του αλβανικού κράτους για τον αθελινισμό της Βορείου Ηπείρου. Όμως αυτά λύνονται με την πολιτική. Εντάξει. Και γι' αυτό
παραθέτουμε τα ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ της Ελλάδας της Αλβανίας, αλλά το ξαναλέω τη σκέψη μου, την άποψή μου για ποιο λόγο η Ελλάδα και η Αλβανία και ο αλβανικός παράγοντας θα πρέπει να έχουμε στη χειρότερη περίπτωση πολύ καλές σχέσεις και στην καλύτερη στρατηγική σχέση. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν με αυτά και φαίνεται ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η κυβέρνηση, το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση στη λογική που προανέφερα, έχουμε και το άλλο πρόβλημα με τα Σκόπια. Γελάει ο κόσμος μαζί μας, τι νομίζετε? Η Ελλάδα είναι υπερδύναμη σε σχέση με τη γενική δυναμική και τη δυναμικότητα αυτών των δύο χωρών. Υπερδύναμη. Αλλά δεν μας υπολογίζουν. Γιατί? Διότι δεν συμπεριφερόμαστε σαν κανονικό κράτος. Εγώ δεν λέω να πάω να τους πλακώνουμε στις φαλιάρες, αλλά όπως διαχειρίζονται την ισχύ τους οι μεγάλες χώρες με την Ελλάδα, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να διαχειριζόμαστε και εμείς ως μεγάλη χώρα την ισχύ μας με τις μικρότερες. Δεν το κάνουμε αυτό. Άμα μάθεις τώρα για δυσμό. Λοιπόν, τώρα ακούω, διαβάζω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι έτοιμος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ 9 με 11, σε τρεις μέρες δηλαδή, Ιουλίου, στην Ουάσιγκτον, να θέσει το θέμα των Σκοπίων. Μεγάλο θέμα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της Ελλάδας τώρα? Αυτό είναι? Και όχι η τουρκική επιθετικότητα, όχι η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου. Υπήρχε καλύτερη ευκαιρία τώρα να τεθεί το Κυπριακό? Τι είναι το Σκοπιανό δηλαδή? Το Σκοπιανό η Ελλάδα μπορεί να το λύσει πολύ απλά, πολιτικά πάλι, με την Βουλγαρία. Είδατε τι έγινε προχτές. Εκεί που δεν υπάρχει το κράτος των Σκοπίων, που και αυτό έχει μνήμη, ήταν ένα κομμουνιστικό κράτος, ασκεί επιρροή στον κόσμο. Ούτε οι βλάχοι έχουν την δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα, αυτοί οι φιλογρέκοι όπως τους λένε, ούτε οι Βούλγαροι των Σκοπίων έχουν την δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα, να πούν ότι είναι Βούλγαροι. Δεν υπάρχει και το εχέγγυο της συνταγματικής κατοχύρωσης της ταυτότητάς τους και κάνουν την πάπια. Στην Αλβανία λοιπόν δεν το είδα πουθενά ως είδηση. 5.500 άνθρωποι δήλωσαν ότι είναι Βούλγαροι. Κάτσε, από πού και σου. Πέρα είναι η Βουλγαρία, ενδιάμεσα τα Σκόπια και μετά είναι η Αλβανία. Πώς βρέθηκαν εκεί οι Βούλγαροι και δεν υπάρχουν στα Σκόπια? Άρα αυτή είναι η λύση. Το πουλόβερ έχει αρχίσει να ξυλώνεται. Αφήστε τα τώρα στην Ουάσιγκτον να πείτε για το Σκοπιανό και να λέτε ότι υπερασπίζετε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών, η ίδια ιστορία, τη Συμφωνία των Πρεσπών, η ίδια ιστορία θα την πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων, όπως θα πετάξει και αυτούς που την υπέγραψαν. Τους δύο, Τσίπρα Κοτζιά, αλλά και όλους όσους την υπέγραψαν. Αυτά αργεί, αλλά δεν λησμονεί η ιστορία για όλους μας. Για όλους μας. Πάμε να δούμε τώρα τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο πρόσφατο Σύνοδο Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, κατέστησε απολύτως σαφές ότι αν τα Σκόπια επιμείνουν σε αυτήν τη γραμμή, θα καταστήσουν ουσιαστικά εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι θα ακυρώσουν στην πράξη, οποιαδήποτε διαδικασία άμεσης σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των πράξεών τους και να γνωρίζουν ότι η συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο περνά προφανώς μέσα από την πιστή τήρηση διεθνών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί εν προκειμένου και από τα δύο μέρη. Αυτά είπε στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλης ο κύριος Μητσοτάκης. Ο δε Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Economist, προχθές που σας είπα εδώ που έγινε στον Αγωνίση, είπε: «Εάν μπορούσαμε να επιλέγουμε ορισμένες από τις διατάξεις των συνθήκων και κάποιες άλλες να τις αφήναμε ανενεργές, τότε προφανώς δεν θα υπήρχε κανενός είδους διεθνές δίκαιο ή διεθνής κοινότητα. Πρέπει να τηρούμε τις διεθνείς συνθήκες. Είχαμε κάποιες σοβαρές ανησυχίες. Το κόμμα μας ως αντιπολίτευση αντέδρασε σαφώς στη Συμφωνία των Πρεσπών και επισημάναμε από πολύ νωρίς ότι υπάρχουν ορισμένα γκρίζα ζητήματα στη Συμφωνία των Πρεσπών». Α, ορισμένα γκρίζα. Ποια είναι τα γκρίζα? Αντί να πεις ότι δεν δεχόσασταν ότι υπάρχει μακεδονικό έθνος και μακεδονική ταυτότητα και δεν είναι Βόρεια Μακεδονία αυτή η περιοχή, ποια είναι τα γκρίζα? Δηλώσαμε εγκαίρως από την πρώτη στιγμή που θα υπάρξει επικύρωση της συμφωνίας
τότε δεν θα υπάρχει δρόμος επιστροφής και πρέπει να τη σεβαστούμε πλήρως. Αυτό είναι που πραγματικά απαιτούμε από τη ΒΟΥΜΟΥ και πιστεύουμε ότι η διεθνής κοινότητα είναι σαφώς με το μέρος μας. Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή προοπτική. Πρώτον, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεύτερον, το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συνθήκες. Και τρίτον, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Επί αυτών των ζητημάτων δεν μπορεί να υπάρξουν εκπτώσεις. Να πούμε και μια άλλη είδηση. Παρακολουθήστε την όσοι ασχολείστε με τα θέματα άμυνας. Η Onex είναι μια εταιρεία που είναι κατά βάση αμερικανικών συμφερόντων που έχει αναλάβει το ναυπηγείο στη Σύρο και το ναυπηγείο στην Ελευσίνα. Και έχει κάνει μέχρι στιγμής αξιόλογο έργο εξ όσων γνωρίζω. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Βλέπω και από τη Σύρο υπάρχουν κάποια θέματα. Εννοώ εργαζόμενοι κάτι λένε κάποια πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι κάνει αξιόλογο έργο και οι προοπτικές του ναυπηγικού τομέα γενικώς και της Onex και του Σκαραμαγκά ότι είναι τεράστιες. Γενικώς είναι τεράστιες. Μακάρι λοιπόν να ανοίξουν δρόμους. Διαβάζω λοιπόν ότι η Onex με μια άλλη αμερικανική εταιρεία υπέβαλαν πρόταση για τα ΕΑΣ, ελληνικά αμυντικά συστήματα. Η άλλη εταιρεία είναι η GO, Global Ordnance. Τελικά η GO απέσυρε το ενδιαφέρον, τους έμεινε μόνο η Onex, η οποία λέει κάποια πολύ φιλόδοξα πράγματα, ότι αν πάρει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω ποιον ακριβώς, ανανεώνει το ενδιαφέρον τους με νέα επιστολή, αν πάρει τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, θα φέρει παραγγελίες, προσέξτε. Η πρόταση της Onex έχει εξασφαλισμένες παραγγελίες για την επόμενη πενταετία από το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προβλέπει τη διάσωση 250 θέσεων εργασίας και δημιουργία περισσότερων από 700 έως 900 εντός της επόμενης πενταετίας. Ενώ αποτελεί εχέγγυο για την εξοικονόμηση αρχηγός 48 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό δημόσιο που αφορούν το κόστος απορρίπανσης του εργοστασιακού συγκροτήματος Ναυρίου. Λέει δε ότι το άμεσο όφελος για το ελληνικό δημόσιο φτάνει δυνητικά στην επταετία πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Εν πάση περιπτώσει δεν το ξέρω το θέμα, ως είδηση το αναφέρω. Γενικώς όμως η Ελλάδα πρέπει να ξαναμπεί, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε μόνοι μας, να το κάνουν Έλληνες επιχειρηματίες. Αλλά και ο ξένος, τα αμερικανικά συμφέροντα, μακάρι να έρθουν να αναπτυχθεί η ελληνική βιομηχανία, επαναλαμβάνω. Αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί άμα τα έχεις εδώ, τότε μπορείς να πεις ότι έχεις και αυτάρκεια. Διότι είδα σήμερα ότι έκανε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό μία άσκηση στο Ιόνιο και έριξε μετά από 25 χρόνια το πρώτο χαρπούν. Χαρπούν είναι βλήματα επιφανείας, από πλοίο σε πλοίο δηλαδή. Και βλέπουμε, και γιατί είναι πανάκριβα. Και φαίνεται πριν λήξουν, έκαναν και μία βολή. Εδώ, μετά από 25 χρόνια. Οι Τούρκοι βλέπετε κάθε, δεν θέλω να τα λέω αυτά, κάθε πότε κάνουν τέτοιες βολές, γιατί τα παράγουν οι ίδιοι. Άρα η Ελλάδα πρέπει να μπει έστω από τα μικρά διαμετρήματα στην παραγωγή πυρομαχικών και μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Είδα και μία άσκηση που έκαναν οι Τούρκοι νοτίως της Κύπρου, αεροπορική άσκηση, με ένα αέριο ανεφοδιασμό. Αυτό είναι προετοιμασία για αυτά που είπαμε για την επικείμενη επίθεση στην Κύπρο. Και για να μην τρομοκρατείται ο κόσμος, όταν λέμε επικείμενη εννοούμε με βάση ένα σενάριο. Δηλαδή, έχουμε δηλώσεις που αυτές είμαστε υποχρεωμένοι να τις λαμβάνουμε υπόψη. Ανωτάτων πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων του Ιράν που λένε ότι εάν το Ισραήλ κάνει μια εισβολή στο Λίβανο και μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας εναντίον της Χεζμπολάχ, το Ιράν θα απαντήσει με όλα τα μέσα. Και όχι μόνο αυτό, και ολόκληρη ισλαμική αντίσταση. Δηλαδή όλες οι ισλαμιστικές οργανώσεις οι οποίες επιτίθενται στο Ισραήλ, επιτίθενται στους Αμερικανούς, δηλαδή η Ανσαρουλάχ από την Ιεμένη, η Ιρακινή Ισλαμική Αντίσταση από το Ιράκ,
κάποιες οργανώσεις από τη Συρία, η ίδια η Συρία μπορεί να εμπλοκεί και φυσικά και το ίδιο το Ιράν. Σε αυτή την περίπτωση ο Νασράλα είπε ότι εάν προληπτικά έκανε τη δήλωση, εάν η Κύπρος δώσει αεροπορικές βάσεις και ναυτικές βάσεις σε χρήση από το Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ, τότε αυτονόητο είναι να γίνει στόχος το Κύπρος. Μετά από αυτό είπαμε ότι πήρε την σκυτάλη η Τουρκία και προετοιμάζεται. Επαναλαμβάνω, προετοιμάζεται, τα έχω αναφέρει αυτά, τα έχουμε ξαναπεί. Φιντάν, καθηγητής διεθνούς δικαίου, Υπουργείο Άμυνας, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Υπάρχει σχέδιο, αυτό είναι απόδειξη, που λένε ότι αν εμπλακεί η Κύπρος, αν φάει δηλαδή βόμβες ή αν δώσει βάσεις και φάει βόμβες, τότε γεννάται το δικαίωμα στην Τουρκία να επένδυσε σε ολόκληρο το νησί. Και σε κάποια νησιά της Ελλάδας, δεν τα ονόμασε για την Κρήτη, εννοώ, δεν ξέρει τι εννοεί. Αυτό λοιπόν είναι ένα σενάριο και γι' αυτό η Τουρκία ετοιμάζεται, προετοιμάζεται. Και εκτιμώ ότι η άσκηση που έκανε, η αεροναυτική άσκηση που έκανε νοτίως της Κύπρου, το έκανε σε διεθνή ύδατα και σε διεθνή αέριο χώρο, με επαναλαμβάνω, με αεροσκάφη να εφοδιάζονται στον αέρα, έχει η τουρκική πολεμική αεροπορία αυτή τη δυνατότητα, πιστεύω ότι εντάσσονται σε αυτό το σχέδιο. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, να επανέλθω στην... Κάθισα και την ξαναδιάβασα, γιατί χθες σας είπα, δεν είχα γιατρό δίπλα μου για να δει την πίεσή μου. Ξαναδιάβασα την επιστολή του υπαρχηγού της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς. Απορώ πως δεν έχει επέμβει ακόμα ο εισαγγελέας. Τέτοια επιστολή δεν θα μπορούσε να τη γράψει ούτε Τούρκος. Αποτελεί στην ουσία μία κλίση σε στάση των αξιωματικών, των υπαξιωματικών, διαλύει την διοικητική ιεραρχία και την ενότητα της Κυπριακής Φρουράς και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στον βαθμό που εμπλέκονται, τα διαλύει όλα, πλήττει ευθέως το κύρος του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και του Υπουργού Άμυνας. Τι περιμένουν? Ακόμα τον δέχονται να πηγαίνει στο γραφείο του κάτω χειροπέδες και να το δείχνουν μέρες ολόκληρες σε τηλεοράσεις σαν παράδειγμα προς αποφυγή για τους υφισταμένους. Δεν είναι έτσι οι ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ιεραρχία και όποιος νιώθει ότι αδικείται οφείλει να το θέτει στην ιεραρχία και να μην εκτρέπεται αυτής ποτέ. Ιδιαίτερα ενώ ετοιμαζόμαστε να δούμε τις μέρες για τη μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την εισβολή και ενώ υπάρχει ως ενδεχόμενο το σενάριο που σας είπα. Τι περιμένουν κάτω λοιπόν? Τι περιμένει ο εισαγγελέας? Βάλτε το πίσω όμως οι χειροπέδες, όχι μπροστά, πίσω. Βάλτε το χειροπέδες, πάρτε τον να σας πει τι εννοεί. Διότι έχω ακούσει και μου έχουν πει πολλά για τον εν λόγω Κύριο. Να σας πει τι εννοεί. Και με ποιο δικαίωμα αυτός διαλύει και υποσκάπτει το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και την ενότητα που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνικής Φρουράς. Με ποιο δικαίωμα, από πού παίρνει αυτό το δικαίωμα? Μήπως επειδή ο πατέρας του ήταν κολλητός με τον Αναστασιάδη? Μήπως ο αδερφός του είναι εκεί που είναι, να μην πω πού, και τον κάψω τον άνθρωπο? Αρπάξτε τον, μην τον αφήνετε ούτε λεπτό, να μην ξαναμπεί μέσα στην Εθνική Φρουρά. Αυτός είναι ένας δολιοφθορέας της Εθνικής Φρουράς, αλλά να πω και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, είναι ένας δολιοφθορέας. Πάμε στο τρίτο μας θέμα, είναι η Τουρκία. Θυμάστε, είπαμε πριν από λίγες μέρες ότι κυκλοφόρησε μία φήμη στην Κεσάρια ότι ένας πρόσφυγας από τη Συρία, ο οποίος είναι με καθεστώς προστασίας στην Τουρκία, έχει δηλαδή άσυλο εδώ και χρόνια, 10 χρόνια,
ότι πείραξε σεξουαλικά ένα κοριτσάκι 5 ή 7 χρονών τώρα εκεί, που μάλλον και αυτό ήτανε κόρη κάποιου πρόσφυγα από τη Συρία. Και με έναν μαγικό τρόπο χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους και πάλι με έναν μαγικό τρόπο εντόπισαν τα καταστήματα που ανήκαν σε Σύριους, τα αυτοκίνητα που ανήκαν σε Σύριους, τα σπίτια που ανήκαν σε Σύριους και έκαναν καταστροφές, μεγάλες καταστροφές. Μετά αυτά εξαπλώθηκε και σε άλλες πόλεις και είχαμε και τα αντίπεινα των Σύρων εναντίον των Τούρκων στις κατεχόμενες περιοχές Βορειδικής Συρίας. Προσέξτε τι προκύπτει. Α, είχαμε και έναν αρθρογράφο ο οποίος λέει δεν μπορεί να γίνονται αυτά χωρίς την εμπλοκή του τουρκικού κράτους. Πώς γίνονται όλα αυτά, αναρωτιέται. Και εδώ λέει ότι εφαρμόστηκε το ίδιο μοντέλο που εφάρμοσαν οι Τούρκοι στα γεγονότα της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου του 1955, τα Σεπτεμβριανά, εναντίον κυρίως των Ελλήνων, και των Αρμενίων και των Εβραίων, αλλά κυρίως των Ελλήνων. Προσέξτε τι προκύπτει τώρα. Προκύπτει ότι κάποιος από το κράτος έδωσε, όχι στη δημοσιότητα, σε ομάδες, σε έναν μηχανισμό παρακρατικό, τα διαβατήρια της άδειας παραμονής, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα εκατομμυρίων προσφύγων Σύρων, που κατοικούν τα πάντα. Δηλαδή, τα έδωσαν στην ομάδα αυτού του παρακρατικού μηχανισμού που κατοικεί στην Κεσάρια, έδωσαν τους εν Κεσαρία διαβιούντες, στο Ικόνιο τους εν Ικονίο, στην Προύσα, στην Ατάλεια κτλ. Και από κάπου δόθηκε το σύνθημα, διότι τέτοια ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης έχουμε κάθε μέρα. Γιατί δεν γίνονται αυτά? Και γιατί έγιναν τώρα στην Κεσάρια? Εν πάση περιπτώσει, στην Κεσάρια αυτός ο μηχανισμός λειτουργήσε παρακράτος, κανονικό, κύριε Γεραπετρίτη, με αυτούς συναλλάσσεσαι, και τον Συνειρλίογλου που προτείνατε για τον ΟΑΣΕ είναι μέρος αυτού του παρακρατικού μηχανισμού. Είναι και κράτος και παρακράτος ο Συνειρλίογλου. Και αν θεωρείτε ότι υπάρχει υπερβολή σε αυτό που σας λέω, και ρίξτε μια ματιά, βάλτε κάποιους να ψάξουν, όπως δικαιώθηκα με το Φατίχ Τερίμ, με αυτά που έγιναν στη Γερμανία, θα δικαιωθώ και με το Συνειρλίογλου. Εντάξει, πάμε λοιπόν. Το θέμα είναι γιατί τώρα. Γιατί έγινε τώρα? Οι λόγοι είναι δυο. Ο ένας είναι γιατί είναι σε εξέλιξη, νομίζω είναι τέταρτη μέρα, η δίκη της δολοφονίας του Σινάνα Τες από τους Γκρίζους Λύκους, οι οποίοι, η γυναίκα του Σινάνα Τες έδωσε τα ονόματα τεσσάρων σημενών των στελεχών του κόμματος του Μπαχτσελή που συγκυβερνά με τον Ερντογάν, και κατά πάσα πιθανότητα οι Γκρίζοι Λύκοι έδωσαν ένα μήνυμα στον Ερντογάν και του είπαν, κοίτα, μην το βάζεις παρά μέσα το δάχτυλό σου, γιατί θα καεί. Μην βάζεις το χέρι σου μέσα στον κλίβανο, θα καεί. Ήταν ένα μήνυμα, το πήρε το μήνυμα Ερντογάν, σας τα είπα χθες, και λέει κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν χάος στην Τουρκία. Ποιοι να δημιουργήσουν χάος? Ποιοι? Αυτοί με τους οποίους συγκυβερνάς δηλαδή. Δεύτερον, μπορεί να ήταν και ένα μήνυμα στον Ερντογάν, μην πάει να τα βρεις με τον Άσαντ. Γιατί αυτά γίνονται 2 μέρες μετά τις δηλώσεις του Ερντογάν ότι σκοπεύει να τα βρει με τον Άσαντ και να αδειάσει τους ομοειδεάτες των Γκρίζων Λύκων μέσα στις κατεχόμενες περιοχές της Συρίας. Άρα ο Ερντογάν στράφηκε εναντίον των Γκρίζων Λύκων στο εσωτερικό της χώρας. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Γερμανία. Μιλάμε για πραγματική παλαβομάρα, έτσι. Τα λες τώρα, πού αυτός ο παραλογισμός, πού να τον εντάξω, λες. Ο Ερντογάν δήλωσε, γιατί ήρθε η καμπάνα στον Ντεμιράλ. Αυτόν τον παίκτη, καλός παίκτης, τα είπαμε από χθες, αλλά είπαμε, όπως την πάτησε ένα παιδάκι εδώ από το Γιάννητσάνας, ποντιάκι της ΑΕΚ, ποιος ήταν, που χαιρέτησε με ένα χαιρετισμό ναζιστικό, και έσβησε
Έτσι και αυτός, δεν ξέρω αν θα σβήσει, αλλά τώρα έφεγε καμπάνα για δύο αγωνιστικές από την UEFA. Ο Ερντογάν λοιπόν έκανε δήλωση. Λέει κανείς ότι οι Γερμανοί έχουν τον αετό στη φανέλα τους. Σηκώνεται κανείς και λέει οι Γάλλοι έχουν τον κόκορα στη φανέλα τους γιατί φοράνε τον κόκορα. Εκεί ο Ντεμιράλ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του κάνοντας αυτό το νεοφασιστικό, τουρκοφασιστικό χαιρετισμό. Στη συνέχεια το Υπουργείο Εξωτερικών μας κάλεσε τους υπαλλήλους και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το θέμα. Πού να λυθεί? Ας ελπίσουμε ότι όλα είναι, ότι όλα αυτά έγιναν για να αποδυναμωθεί η ομάδα μας στον αγώνα του Σαββάτου, αύριο δηλαδή. Ας φύγουμε με νίκη από το γήπεδο και ας περάσουμε στον επόμενο γύρο. Αν δεν συμβεί κάτι εξωτερικό, κάτι εξαιρετικό, αποφασίσαμε να πάμε στον αγώνα. Ο Ερντογάν είπε, αν δεν συμβεί κάτι εξαιρετικό, θα είμαι παρόν στον αγώνα. Ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ανακοίνωση για την ποινή. Λυπούμαστε που η UEFA επέβαλε ποινή δύο αγώνων στον παίχνη της εθνικής μας, της εθνικής ομάδας, Μερίχ Ντεμιράλ. Διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις διοργανώνται για να φέρουν κοινωνίες και χώρες πιο κοντά. Αυτή η απόφαση, η οποία δημιούργησε βαθιά απογοήτευση σε όλους τους πολίτες μας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι η τάση για προκατάληψη κατά των ξένων αυξάνεται σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Προσέξτε τώρα. Οι αθλητικές εκδηλώσεις διοργανώνται για να φέρουν κοινωνίες και χώρες πιο κοντά. Πώς θα τις φέρουν πιο κοντά? Όταν κάνεις το σήμα, πώς το λένε αυτό, των γκρίζων λύκων, πώς θα τις φέρεις πιο κοντά? Όταν κάνεις ρατσιστικά συνθήματα είτε στις κερκίδες είτε και μέσα στο γήπεδο ο αθλητής, που έπρεπε να δίνει το καλό παράδειγμα, θα πάνε να μας τρελάνουν οι Τούρκοι κανονικά. Έτσι τέτοιος ήταν και ο Φατίχ Τέριμ που μας τον έφεραν εδώ. Και μου λένε τώρα ότι ένα συγκεκριμένο κανάλι συνεχώς τουρκικές παραγωγές. Θα δείτε και εκεί κάποια στιγμή, θα καταλάβετε τι κάνετε και εκεί κάποια στιγμή και ποιος πραγματικά είναι ο συγκεκριμένος τύπος. Αυτά λοιπόν για τους γκρίζους λύκους και η Ευρώπη θα ξυπνήσει κάποια στιγμή. Ήδη στο 2023 γράφει πόσες χιλιάδες είναι οι γκρίζοι λύκοι στη Γερμανία. Πόσες χιλιάδες, νομίζω είναι 7.000 οι απολύτως ενεχόμενοι και κάνουν δεκαμενταριά οι άλλοι που είναι στον κύκλο. Χιλιάδες, στρατός δηλαδή. Και έρχονται οι Τούρκοι να μιλήσουν για ότι είμαστε, λέει, ξενοφοβικοί. Εμείς που επιτρέπουμε στο τουρκικό παρακράτος να αλωνίζει στην Ευρώπη. Καμπάνες, ρίξτε τους καμπάνες, απαγορεύεται η δράση συλλόγων φορέων που σχετίζονται με τους γκρίζους λύκους και όποιος αποκαλύπτεται, βραχιολάκια στη φυλακή. Και μετά, απέλαση. Τράβα στην Τουρκία που είναι εκεί ωραία η λύκη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Τι να πούμε, για άλλη μια φορά, ξέρετε, όταν είσαι απελπισμένος, τότε γεννιέται η ελπίδα από εκεί που δεν το περιμένεις. Ή τέλος πάντων λες, άντε, αυτό μπορεί να φέρει την ειρήνη. Ήδη ανακοινώθηκε ότι ο διοικητής της Μοσάτ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών, δηλαδή του Ισραήλ, πήρε το δρόμο προς άγνωστη κατεύθυνση. Δεν αναφέρεται πού θα γίνουν οι συνομιλίες. Ενώ συμβαίνουν αυτά, θα αναφερθούμε, έχουμε τον ΟΗΕ, ο οποίος κάνει κάποιες... Ο ύπατος αρμοστής του ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ΟΗΕ, επικρίνει την εντελώς απαράδεκτη μεταχείριση των Παλαιστινίων κρατωμένων από το Ισραήλ. Ο ύπατος αρμοστής, που είναι ο Φόλκερ Τουρκ, έχει καταγράψει τις απαράδεκτες κακοποιήσεις και βασανιστήρια που υφίστανται Παλαιστίνοι κρατούμενοι από τις Ισραηλινές δυνάμεις εν μέσω της πολύμηνης επίθεσης στην πολιορκημένη λωρίδα της Γάζας. Όσοι συλλαμβάνονται δηλαδή και κρατούνται, τους βασανίζουν, λέει ο ΙΕ. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μπορέλ, ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει τη βαλίτσα του για να πάει κατά Ισπανία μεριά. Η μεγαλύτερη λύπη μου είναι ότι δεν μπόρεσα να αποτρέψω αυτό που έκανε ο Νετανιάχου στη Γάζα. Ναι. Αυτό που έκανε η Χαμάς στο Ισραήλ δεν είναι απογοήτευση που δεν μπόρεσα να το αποτρέψω. Θα μου πεις, δεν ήταν στο χέρι του. Εντάξει. Ο επίσημος εκπρόσωπος της Χαμάς, Μαχμούτ Μαράουι, σε συνέντευξή του στο Αλ Τζαζίρα, είπε
προωθούμε μια θετική προσέγγιση με το Ισραήλ μέσω μιας καινοτόμου και προοδευτικής ιδέας πρότασης. Και αυτό, λέει, πρέπει να το προσέξουμε και να έχει αίσιο αποτέλεσμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η είδηση. Εγώ την έχω υπογραμμίσει, σας καλώ να την υπογραμμίσετε κι εσείς. Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας υποστηρίζει την ανάπτυξη διεθνών στρατιωτικών δυνάμεων στη Γάζα μέσω ψηφίσματος του ΟΗΕ που θα είναι υπέρ της Παλαιστινιακής Αρχής. Δηλαδή να αναλάβει η Παλαιστινιακή Αρχή τη διοίκηση της Γάζας και να η ασφάλεια να ανατεθεί σε πολυεθνική δύναμη, βασικά Άραβες θα είναι, μπορεί και Αμερικανοί. Μπεζαλέλ Σμότριχ, Υπουργός Οικονομικών. Οι Άραβες πολίτες του Ισραήλ αποτελούν υπαρξιακή απειλή για το Ισραηλινό κράτος. Ο Ισραηλινός Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, υποστηρικτής ακροδεξιών απόψεων, αποκάλυψε τους Άραβες τους πολίτες του Ισραήλ υπαρξιακή απειλή για το κράτος. 5.295 νέες κατοικίες στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Το Ανώτερο Συμβούλιο Σχεδιασμού, υπεύθυνο για τον Ισραηλινό τομέα κατασκευών στη δυτική όχθη, ενέκρινε χθες και σήμερα την επέκταση οικισμών στο κέντρο της δυτικής όχθης και την ομοποίηση τριών προκεχωρημένων φυλακίων. Όλοι οι Ισραηλοί οικισμοί είναι παράνομοι σύμφωνα με τον ΟΗΕ και το Διεθνές Δίκαιο. Τα προκεχωρημένα φυλάκια λέγονται αυθαίρετοι οικισμοί, κατασκευάζονται χωρίς καν να λάβουν την άδεια του Ισραήλ, το οποίο κατέχει τη δυτική όχθη από το 1967. Σύμφωνα με την οργάνωση Ειρήνη Τώρα, αυτή η κυβέρνηση της προσάρτησης υπονομεύει την ασφάλεια και το μέλλον των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων και το κόστος αυτής της ασυνειδησίας θα πληρωθεί από τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να ανατρέψουν αυτήν την κυβέρνηση πριν να είναι πολύ αργά. Επίσης λέει η οργάνωση Ειρήνη Τώρα ότι το Συμβούλιο Σχεδιασμού που αναφέραμε έδωσε το πράσινο φως για κατασκευή 5.295 μονάδων κατοικίες. Η κυβέρνησή μας συνεχίζει να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στην κατεχόμενη δυτική όχθη, οδηγώντας σε μη αναστρέψιμη ζημιά, σχολίωσε η οργάνωση που παρακολουθεί στενά την Ισραηλινή επικιστική δραστηριότητα. Δεκάδες προκεχωρημένα φυλάκια έχουν δημιουργηθεί στην κατεχόμενη δυτική όχθη, εκτός από τους εβραϊκούς οικισμούς που αναγέρθηκαν με την άδεια των Ισραηλινών αρχών. Το μέγεθός τους ποικίλει, μπορεί να είναι από λίγες σκηνές και να φτάνει σε προκατασκευασμένες κατοικίες συνδεδεμένες με το δίκτυο ίδρυυσης και ηλεκτροδότησης. Σχεδόν 490.000 Ισραηλοί έχουν εγκατασταθεί στη δυτική όχθη εντός των οικισμών αυτών, ανάμεσα σε 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Την Τετάρτη, έπικοι αντιτάχθηκαν σε εκατοντάδες Ισραηλινούς αστυνομικούς και στρατιωτικούς που διέλυαν ένα προκεχωρημένο φυλάκιο βορείως της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Εδώ, για όσους παίρνουν μονομερείς θέσεις στο ζήτημα αυτό το Παλαιστινιακό, τους καλώ να σκεφτούν ότι υπάρχουν 450.000 Ισραηλινοί που κατοικούν σε ξένο τόπο, είναι έπικοι, ό,τι ακριβώς γίνεται στα κατεχόμενα της Κύπρου. Εντάξει, ό,τι ακριβώς κάνουν στα κατεχόμενα της Κύπρου, κάνουν και οι Ισραηλινοί 450.000 άνθρωποι στην καρδιά της κατεχόμενης δυτικής όχθης. Είπαμε να είμαστε δίκαιοι. Δίκαιοι ακόμα και με τους φίλους μας. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο Νετανιάχου με τον Μπάιντεν. Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Μπάιντεν για την απόφασή του να στείλει αντιπροσωπεία, να δεχθεί στην ουσία τη διαπραγμάτευση μετά την αντιπρόταση, ας πούμε, που έκανε η Χαμάς. Σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12, επικεφαλής της αντιπροσωπείας θα είναι ο αρχηγός της μυστικής υπηρεσίας της Μοσάντ. Δεν ξέρουμε πού θα γίνουν διαπραγματεύσεις, δεν έχει ανακοινωθεί. Προχθές Τετάρτη η Χαμάς είπαμε ότι έστειλε τις νέες ιδέες της
Ισραηλινός κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι έχει σταλεί μια αντιπροσωπεία για να διαπραγματευτεί με τη Χαμάς την απελευθέρωση των ομήρων, την ώρα που ο Νετανιάχου προετοιμάζεται να συγκαλέσει Συμβούλιο Ασφάλειας για να συζητηθούν οι νέες θέσεις της Παλαιστινιακής Οργάνωσης, δηλαδή αν θα γίνουν πολιτικά δεκτές. Πριν από τη συνεδρίαση, ο Νετανιάχου συζήτησε χθες βράδυ με την ομάδα των διαπραγματευτών πριν αναχωρήσουν αυτοί. Να πούμε ότι χθες έριξαν 220 ρουκέτες, βλήματα με πολλαπλούς εκτοξευτές, 20 μη επανδρομένα αεροσκάφη η Χεζμπολάχ, ως απάντηση στην εκτέλεση, τον σκότωσαν με αεροπορική επιδρομή μάλλον, έναν πολύ σημαντικό διοικητή της Χεζμπολάχ. Είδα λοιπόν σήμερα φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Ότι αυτή η επίθεση έκανε πραγματικά μεγάλη ζημιά, δηλαδή προκάλεσε πυρκαγιές, δεν αναφέρονται οι απώλειες σε στρατιωτικό προσωπικό ή και σε μέσα από πλευράς του Ισραηλινού στρατού. Η Χεζμπολά λέει ότι τους χτυπήσαμε, τους κάναμε μεγάλη ζημιά, το Ισραήλ δεν λέει τίποτα. Πάντως είδα ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιές. Ξέσπασαν δηλαδή πολλές πυρκαγιές στη Γαλιλαία και στον Γκολάν. Το Ισλαμικό κράτος σκότωσε 8 ανθρώπους στην έρημο. Συνολικά από το από τότε που διαλύθηκε, από το 2019, έχει σκοτώσει 4.100 ανθρώπους. Το Ισλαμικό κράτος μετά την ήττα του, διπλή ήττα υπέστη και από τους Κούρδους με τους Αμερικανούς και από τους Ρώσους με τους Σύριους και από την Ιρανική αυτή πολιτοφυλακή που δρούν στο έδαφος της Συρίας, υπέστη διπλή ήττα και έχει αποσυρθεί στην έρημο. Όπως στην έρημο δεν ασκεί πλήρη κυριαρχία το κράτος της Συρίας, του Άσαντ, και εκεί κρύβονται, βρίσκουν τρόπους και κρύβονται και ενίοτε προκαλούν απώλειες όπως αυτή, 8 νεκροί, 2 βοσκοί και 6 πολιτοφύλακες του Άσαντ, μαχητές του Άσαντ. Αυτά λοιπόν και με τα Ισραηλινά. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το ξέρετε το τραγούδι του Καρά, του Βασίλη Καρά. «Δεν πάω πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω». Αυτό είπε χθες ο Biden την ώρα που γιορτάζαν την 4η Ιουλίου, που ήταν η μέρα της ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτείων, νομίζω αυτό είναι. Και εκεί είπε αυτό, δεν είπε το τραγούδι του Βασίλη Καρά, είπε όμως τα λόγια. Για να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. «Δεν πάω πουθενά», διεμήνησε ξανά ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο για την 4η Ιουλίου. Η απογοητευτική επίδοση του 81χρονου Δημοκρατικού στην τηλεμαχία με τον 78χρονο Τραμπ στις 27 Ιουνίου είχε σε αποτέλεσμα να μπαίνει στο μικροσκόπιο κάθε δημόσια εμφάνιση και δήλωση. Και την ίδια στιγμή αυξάνονται οι φωνές που ζητούν την απόσυρσή του. Στην εκδήλωση λοιπόν για την 4η Ιουλίου που έγινε στον κήπο του Λευκό Οίκου, εμφανίστηκε με κουστούμι χωρίς γραβάτα, έβγαλε φωτογραφίες και κάποιος του λέει «Συνέχισε τον αγώνα, πρόεδρε». Και του είπε ο Biden «Με έχεις καταλάβει, φίλε, δεν πάω πουθενά». Σήμερα, 8 ώρα το βράδυ Αμερικής, 3 ώρα ξημερώματα, στο ABC News, στον Τζορ Στεφανόπουλο, αυτό το Ελληνόπουλο, τον χαρισματικό Έλληνα, θα δώσει συνέντευξη. Και όλοι περιμένουν να δουν μήπως κάνει εκεί καμιά πατάτα, γιατί χθες σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη την έκανε την πατάτα, παίζει σε όλη την Αμερική. Τώρα, πάμε να δούμε την ΚΑΦΑ, έτσι. Δεν έχουν τέλος οι λεκτικές γάφες του Δημοκρατικού Προέδρου Biden που διεκδικεί δεύτερη θητεία. Αυτή τη φορά το φραστικό ατόπιμα αφορούσε το φίλο του. Όχι με γιώτα, με ύψιλον. Είπε, ήταν μία εκπομπή που μιλούσε για τους μαύρους Αμερικανούς και εκεί έκανε ένα συνειρμό, θα μου πείτε τώρα
σε αυτό το ζήτημα είμαι αλληλέγγυος, νιώθω συμπάθεια στον Biden, γιατί και εγώ την πάτησα προχθές. Είπα αντί για 2 Ιουλίου, είπα 2 Νοεμβρίου, και αντί να πω ότι ξεκίνησε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, ότι ξεκίνησε το 1912, είπα ο πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε το 2012. Χειρότερος από τον Biden, άρα είμαι με τον Biden εδώ. Είπε λοιπόν, παρεμπιπτόντως, είμαι περήφανη που είμαι, όπως είπα, η πρώτη αντιπρόεδρος, η πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρέτησε μαζί με μαύρο πρόεδρο. Περήφανος που συνεργάζομαι με την πρώτη μαύρη γυναίκα δικαστή στο ανώτατο δικαστήριο. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε, γιατί είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τώρα, εκεί υπάρχει η πιθανότητα ο προγραμματισμός των εγκέφαλων να λειτουργήσε λάθος, όπως σας είπα σε μένα. Δηλαδή, ίσως να ήθελε να πει, είμαι ο πρώτος αντιπρόεδρος που υπηρέτησα με μαύρο πρόεδρο, δηλαδή με τον Ομπάμα, ή να ήθελε να πει ότι είμαι ο πρώτος πρόεδρος που έχω μαύρη αντιπρόεδρο για την Καμάλα Χάρις. Τα μπέρδεψε όμως, αλλά ο αγώνας εκεί είναι σκληρός, σε ρίγγισε τώρα. Και πέφτουν τώρα οι μπουνιές. Τον έχουν κάνει, τι να σας πω. Γιατί ακολουθεί άλλο χειρότερο από αυτό που του έκανε το Economist. Πάμε να δούμε τώρα. Άρχισαν να του πριονίζουν το κλαδί οι χορηγοί. Λένε, χωρίς λεφτά δεν μπορείς να κάνεις προεκλογικό αγώνα, δεν πάει να είσαι ο πιο μάγκας στις ΗΠΑ. Λοιπόν, πολλοί κορυφαίοι δημοκρατικοί δωρητές τον εγκαταλείπουν και ήδη προκρίνουν τους υποψηφίους που θα ήθελαν να δουν να τον υποδέχονται. Δηλαδή λένε, σε αυτόν θα δώσουν λεφτά, εάν αναλάβει. Σύμφωνα με τους Financial Times, από τα πιο έγκυρα και μάλιστα οικονομικά έντυπα και μέσα στον κόσμο, έτσι. Οι χορηγοί θα ήθελαν να δουν τον κυβερνήτη του Μίσιγκαν, Γκρέτσι Γουίτμερ, και της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, να είναι οι πιθανοί υποψήφοι που θα αντικαταστήσουν τον Biden αν αποσυρθεί. Η υποψηφιότητα του Biden είναι καταδικασμένη. Υπογράμμισε ένας δημοκρατικός χορηγός που είναι πολύ κοντά στον Biden. Πολύ κοντά. Είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Τζο. Είναι ένας πραγματικά αξιοθαύμαστος κρατικός λειτουργός, αλλά είναι καταδικασμένος να αποτύχει. Πρέπει να αρχίσουμε να εστιάζουμε όλη μας την προσοχή σε αυτό που θα ακολουθήσει. Φέρεται να υποστηρίζει ο δημοκρατικός χορηγός στους Financial Times. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η περίπτωση του κυβερνήτη του Μίσιγκαν φέρεται να συγκεντρώνει την εύνοια των περισσότερων δωρητών, χορηγών. Και επίσης υπάρχει και ο άλλος, όπως είπαμε, από την Καλιφόρνια. Η Abigail Disney, κληρονόμος του γίγαντα των μέσων ενημέρωσης, είπε ότι θα σταματήσει να κάνει συνεισφορές στο Δημοκρατικό Κόμμα έως ότου παραιτηθεί ο Biden. Disney, έτσι, προσέξτε. Πάλι τα λένε οι Financial Times. Σε δηλώσεις στο CNBC, η Abigail Disney, ανιψιά του Walt Disney, ιδρυτή της ομώνυμης αυτοκρατορίας, δήλωσε χθες Πέμπτη ότι αναστέλει τις δωρεές της προς το Δημοκρατικό Κόμμα έως ότου ο 81χρονος Biden αποσυρθεί από την κούρσα των εκλογών. Αυτό είναι ρεαλισμός. Δεν είναι ασέβεια. Ο Biden είναι καλός άνθρωπος και υπηρέτησε τη χώρα του με αξιοθαύμαστο τρόπο, αλλά το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο. Εάν ο Biden δεν αποσυρθεί, οι δημοκρατικοί θα ιτηθούν. Είμαι απολύτως βέβαιη γι' αυτό. Οι συνέπειες αυτής της ήττας θα είναι πραγματικά τρομερές. Τον καθάρισε, τον έκοψε στα δυο, έτσι. Αρή Ιμάνουελ είναι διευθύνων σύμβουλος της William Morris Endeavor. Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί λοιπόν είναι οι δηλώσεις του Αρή Ιμάνουελ. Το William Morris Endeavor είναι πρακτορείο ψυχαγωγίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης, και αυτό σημαντικό. Είπε, η ψυχή για μία εκστρατεία είναι τα χρήματα και ίσως ο μόνος τρόπος για να επιταχυνθεί η έξοδος του Biden είναι τα χρήματα να αρχίσουν να στερεύουν, είπε ο Ιμάνουελ. Και ο Biden είπαμε ότι είπε δεν πάω πουθενά. Τώρα, νομίζω ότι το πιο ισχυρό κτύπημα είναι το εξώφυλλο του Economist. Ψάξτε Economist εξώφυλλο να δείτε. Έχει το σήμα του Λευκού Οίκου
και ένα πι. Όταν λέμε πι, είναι αυτό που έχουν οι γέροντες που δεν μπορούν να προπατήσουν και τους βάζουν σε ένα πι να προχωρούν με το πι. Τώρα σε εξώφυλλο στο Economist, έτσι. Τι να πει, τι να πει κανείς. Κατά το μια εικόνα χίλιες λέξεις, όντως είναι πραγματικά χτύπημα μεγάλο. Χτύπημα μεγάλο είναι και το κείμενο όμως που ακολουθεί. Για να δούμε τι λέει ένα μέρος του κειμένου. Δεν είναι τρόπος να διοικείς μια, δεν είναι αυτός τρόπος να διοικείς μια χώρα. Είναι στο εξώφυλλο, έτσι. Και μετά λέει, γιατί ο Biden πρέπει να αποσυρθεί, τίτλος. Και αναφέρθηκε στον τηλεμαχία που λέει ήταν πολύ άσχημη για να την παρακολουθήσεις ακόμα, δηλαδή το θέαμα δεν ήταν καλό. Σύμφωνα με το περιοδικό, ο πρόεδρος και το κόμμα του παρουσιάζονται ως οι σωτήρες της δημοκρατίας. Οι πράξεις τους όμως λένε το αντίθετο, καθώς η τηλεμαχία και τα επακόλουθά της απέδειξαν ότι ο κύριος Biden είναι ακατάλληλος λόγω της διανοητικής του παρακμής και της επιμονής του με τη βοήθεια της οικογένειάς του, το ανώτερο προσωπικού του και της ελίτ των δημοκρατικών, ότι εξακολουθεί να είναι ικανός για την πιο δύσκολη δουλειά στον κόσμο. Τον καθαρίζει, σας είπα. Ήταν μαρτύριο να βλέπεις ένα μπερδεμένο ηλικιωμένο να παλεύει να ανακαλέσει λέξεις και γεγονότα. Η αδυναμία του να επιχειρηματολογήσει απέναντι σε έναν αδύναμο αντίπαλο ήταν αποκαρδιωτική, λέγεται σε άλλο σημείο του άρθρου. Ο Economist επέκρινε την ανεντιμότητα της εκστρατείας του, της ομάδας δηλαδή, σημειώνοντας ότι η συγκάλυψη για την κατάστασή του είναι χειρότερη από την επίδοση του Biden στην τηλεμαχία. Η εκστρατεία προσπαθεί να αρνηθεί αυτό που δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί είδαν με τα ίδια τους τα μάτια. Το αποτέλεσμα ήταν να τεθεί ο Λευκός Οίκος στο χέρι του Ντόναλντ Τραμπ, να δοθεί δηλαδή δώρο. Νέες δημοσκοπήσεις διαπίστωσαν ότι οι ψηφοφόροι της πολιτείας που πρέπει να κερδίσει ο Biden έχουν κινηθεί εναντίον του ήδη. Το προβάδισμά του μπορεί να κινδυνεύει ακόμα και σε κάποτε ασφαλείς πολιτείες όπως η Βιρτζίνια, η Μινεσότα και το Νέο Μεξικό. Σημειώνοντας ακόμα ότι πολλοί δημοκρατικοί έχουν αρχίσει να τον καλούν ανοιχτά να αποχωρήσει, το περιοδικό προσέθεσε ότι ο Biden και ο Τραμπ προσφέρουν μια επιλογή μεταξύ του ανίκανου και του απερίγραπτου. Οι Αμερικανοί όμως αξίζουν κάτι καλύτερο. Τώρα, τι είπε ο ίδιος. Λέει, θα πάψω να εργάζομαι μετά τις 8 η ώρα το βράδυ για να κοιμάμαι περισσότερο και να μπορώ την ημέρα να κάνω τη δουλειά μου. Είπε στους δημοκρατικούς κυβερνήτες στο Λευκό Οίκο που ήρθαν για να το στηρίξουν. Μετά το φιάσκο Biden, οι δημοκρατικοί ποντάρουν στην Καμάλα Χάρις. Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ διαγράφηκε από πολλούς, αλλά το τελευταίο διάστημα, ενώ συνεχίζονται οι πιέσεις των Biden να αποσύρει την υποψηφιότητά του, αναβιώνει απροσδόκητα για να είναι αυτή η υποψήφια, γράφει το Bloomberg παρακαλώ. Ο Πούτιν και οι εκλογές της ΗΠΑ. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι ο Τραμπ θα κατανοήσει αργά ή γρήγορα την ειρηνευτική πρόταση που έκανε ο Πούτιν στην Ουκρανία. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι τις τελευταίες 24 ώρες κατέστρεψε 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και ένα σταθμό ραντάρ στην Ιεμένη. Μια σημαντική είδηση. Οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν για πρώτη φορά 48 μαχητικά αεροσκάφη F-35A στην Ιαπωνία, τα οποία θα αντικαταστήσουν 36 F-16 που μεταφέρονται στην αεροπορική βάση Καντένα στη νότια νομαρχία της Ιαπωνίας, στην Οκινάουα, για να αντικαταστήσουν τα F-15 που έχουν αποσυρθεί. Περισσότεροι από 60 ειδικοί στις εξωτερική πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις υπέγραψαν επιστολή με την οποία ζητούν να μην γίνει δεκτή η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής 9-11 Ιουλίου που θα γίνει στην Ουάσιγκτον. Και λέει ότι αυτό μπορεί να, αν τελικώς ανοίξει ο δρόμος για να γίνει δεκτή, ότι αυτό μπορεί να εμπλέξει τον ΝΑΤΟ σε έναν πόλεμο και ότι αυτό στην ουσία αποτελεί και ένα άλοθη για τον Πούτιν να συνεχίζει τον πόλεμο. Είναι έξυπνο το σκεπτικό που ανέφεραν. Αυτά, πάμε και στη Ρωσία για να τελειώσουμε. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, το Κίεβο θέλει να λάβει υποσχέσεις ότι η Ουκρανία θα γίνει αναπόφευκτα μέλος του ΝΑΤΟ, να πάρει δηλαδή δεσμεύσεις που δεν μπορεί να τις πάρει κανείς πίσω.
είπε η επικεφαλής της Ουκρανικής Αποστολής στο ΝΑΤΟ. Η Νατάλια Γκαλιμπαρένκο είπε στο Πολίτικο ότι εν αναμονή της ένταξης στο ΝΑΤΟ, το Κίεβο θέλει να λάβει περισσότερες υποσχέσεις για την παροχή όπλων από τις χώρες της Συμμαχίας. Το αίτημα για πρόσκληση στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την επικεφαλής της Αποστολής, δεν θα εξασφανιστεί απλώς από την ατζέντα του. Τώρα το Κίεβο θέλει πιο σοβαρές υποσχέσεις από αυτές που δόθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους πέρυσι το 2023. Η Γκαλιμπαρένκο είπε επίσης ότι θεωρεί μη ρεαλιστικά τα σχέδια του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο σε λίγες μέρες. Λένε ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας οι πολιτικοί ηγέτες τους ξεφεύγουν κάποια πράγματα τα οποία μετά τις εκλογές τα ξεχνούν και κάνουν άλλα, είπε η Γκαλιμπαρένκο. Η Ουκρανία δεν θα μπορέσει, ακούστε και ποιος τα λέει αυτά, η Ουκρανία δεν θα μπορέσει να πετύχει τη νίκη στη σύγκρουση με τη Ρωσία. Τα μέρη θα πρέπει να επιλύσουν τη σύγκρουση με διπλωματικά μέσα. Η ουκρανική σύγκρουση μπορεί να παγώσει ή ένα από τα μέρη θα συνεχίσει να κερδίζει. Ή θα παγώσει ή το ένα από τα μέρη θα συνεχίσει να κερδίζει, και εννοεί τη Ρωσία. Αυτά είπε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, Τζον Κέρι, και εκφράζοντας την άποψή του για την επίλυση σύγκρουσης στην Ουκρανία. Δεκάδες δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων και κάποιοι από μη φιλικές χώρες προς τη Ρωσία, περίμεναν στη Μόσχα τον Όρμπαν, ο οποίος είναι εκεί για συζητήσεις με τον Πούτιν. Αυτό δήλωσε ο Πεσκόφ. Επίσης ο Όρμπαν πριν αναχωρήσει για τη Ρωσία είπε ότι η Ουγγαρία θα ήθελε να ενθαρρύνει τη Ρωσία και την Ουκρανία να πραγματοποιήσουν συνομιλίες, αλλά συνειδητοποιεί ότι οι μεγάλες χώρες θα πρέπει να διοργανώσουν μια τέτοια εκδήλωση. Δηλαδή εγώ είμαι λίγος, οι μεγάλες πρέπει να κάνουν μια τέτοια διοργάνωση. Ο πρόεδρος της Ρωσίας υποσχέθηκε να ενημερώσει τον Όρμπαν για τις προτάσεις της Μόσχας για ειρηνική επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Συναντήθηκε με τον Όρμπαν, θα τα δούμε μετά, έχουμε ρεπορτάζ. Ζήτησε από τον Όρμπαν να τον ενημερώσει για τη θέση της Ουγγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιδιαίτερη τη συνάντηση με τον Πούτιν, ο οποίος είπε με τη σειρά του ότι είναι πολύ χαρούμενος που είδε τον Όρμπαν. Το κύριο θέμα της Συνόδου του ΝΑΤΟ θα είναι η προμήθεια όπλων και η στρατηγική εκπαίδευση στην Ουκρανία. Ο Στόλτεμπεργκ είπε ότι η εκπαίδευση των Ουκρανών θα γίνει στην Πολωνία και ότι θα υπάρχει ένα αναβαθμισμένο γραφείο στο Κίεβο, το οποίο θα γυρίζει τα θέματα των προμηθειών με όπλα. Οι συνολικές απώλειες των Ουκρανικών στρατευμάτων είναι η ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, τις οποίες ανακοινώσεις αυτές πρέπει να τις εντάσσουμε και στον πόλεμο που γίνεται, τον ψυχολογικό πόλεμο, έτσι. Εννοώ ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι ακριβής. Οι συνολικές απώλειες των Ουκρανικών στρατευμάτων σε μία εβδομάδα ξεπέρασαν τις 13.500 άτομα, προκύπτει από την έκθεση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. 13.500, μιλάμε για νεκρούς και τραυματίες. Τα ρωσικά στρατεύματα κατέστρεψαν την εβδομάδα που πέρασε 8 ουκρανικά αεροσκάφη, 2 Μίγκ 29, 1 Σουχόι 27 και άλλα 5 Σουχόι 27 καταστράφηκαν σε αεροδρόμια, άρα καταρρίφθηκαν. Επιπλέον ένα μαχητικό ελικόπτερο Μίγκ 24 χτυπήθηκε στο αεροδρόμιο και άλλα 2 αεροσκάφη Σουχόι 27 υπέστησαν ζημιές. Χθες, ρωσικό στρατιωτικό δικαστήριο αφαίρεσε από τον συνταγματάρχη Αρτιόμ Γκοροντίλοφ, διοικητή της 83ης Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών, όπως λέμε εμείς, τον έθεσε υποκράτηση λοιπόν για 2 μήνες με την κατηγορία της απάτης μεγάλης κλίμακας, μετέδωσε το ΤΑΣ. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο Γκοροντίλοφ είπε στην έρευνα ότι δεν έχει καμία σχέση με την ποινική υπόθεση και ότι θα επιδιώξει την αθώωσή του. Ο Δημήτρη Μετβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, είπε ότι το 2024 μέχρι τώρα υπέγραψαν 190.000 Ρώσοι συμβάσεις με το Υπουργείο Άμυνας για να στρατολογηθούν στις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις. Τα ρωσικά έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 41% το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης, ο Χαμενεΐ, έστειλε μήνυμα στον Πούτιν. Οι βαθιές σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ρωσίας δεν θα αλλάξουν με την αλλαγή, δηλαδή όποιος και να εκλεγεί πρόεδρος δεν θα αλλάξουν. Αυτό το μετέφερε ο Μοχάμεντ Μογμπέρ στη συνάντηση που είχε με τον Πούτιν στην Αστάνα.
ο Πούτιν έκανε κάποιες δηλώσεις μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αστάνα, δεν τις αναφέρω, τις ξέρετε σε γενικές γραμμές. Είπε ότι εμείς είμαστε εναντίον της στατικοποίησης του διαστήματος, είμαστε εναντίον της επέκτασης των πυρηνικών, θέλουμε τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και μίλησε και για τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, ο οποίος επιδιώκει έναν πολυπολικό κόσμο. Στην Κυργυζία είχαμε, με βάση τις κυβερνητικές δηλώσεις, ότι είχαμε μία απόπειρα πραξικοπήματος. Τώρα, σε σχέση με την επίσκεψη Όρμπαν. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης της Ουκρανίας, η χώρα Ζόβκα, επιβεβαίωσε στην τηλεόραση ότι ο Ζελένσκι άκουσε την πρόταση κατάπαυσης του πυρός του Όρμπαν, αλλά το εξέφρασε τη δική του θέση ως απάντηση, ερωτώμενος για το αν μεταφέρει κάποιο μήνυμα ο Όρμπαν στον Πούτιν. Ο Όρμπαν παραμένει σύμμαχος της Ρωσίας και του Πούτιν, είπαμε. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η είδηση μόνο για την επίσκεψη. Ο Σαρλ Μισελ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έγραψε στο X: η εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει εντολή να συνδιαλέγεται με τη Ρωσία εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια αντίδραση έκανε και ο Πολωνός Πρωθυπουργός, ο Τούσκ. Τώρα, λέει τι δηλώσεις έκανε ο Όρμπαν. Το μόνο που κάνω είναι να επισκέπτω με εμπόλεμες περιοχές ή περιοχές που απειλούνται με πόλεμο. Και είπαμε ότι έφτασε σήμερα το πρωί στην Μόσχα και είπε ότι εγώ δεν ήρθα για να διαπραγματευτώ με την Ουκρανία και τη Ρωσία, αλλά ήρθα να συζητήσω όχι ως διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει, δεν χρειάζομαι εντολή για να έρθω αφού δεν εκπροσωπώ κάτι. Το μόνο που κάνω είναι να επισκέπτω με εμπόλεμες περιοχές ή περιοχές που απειλούνται με πόλεμο, ο οποίος πόλεμος είναι απειλητικός και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ουγγαρία ή έχει αρνητικές επιπτώσεις για αυτές και να κάνω ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Αυτά είπε σε ραδιοφωνική συνέντευξη. Τώρα, ρωσικά πρακτορία ειδήσεων επικαλέστηκαν τον Πεσκόφ, ο οποίος χθες δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την επίσκεψη. Αξιωματούχοι της Ουγγρικής κυβέρνησης δεν απάντησαν σε σχετικά ερωτήματα του Reuters. Την είχαν κρυφεί για να μην τον εμποδίσουν μάλλον. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, είπαμε, ο Όρμπαν συναντήθηκε με τον Ζελένσκι. Τώρα, αντιδράσεις. Μπορέλ. Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, δεν έχει λάβει καμία εντολή από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επισκεφτεί τη Μόσχα, τόνισε σε γραπτή ανακοίνωσή του ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ, προσθέτοντας ότι το εν λόγω ταξίδι πραγματοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ουγγαρίας και Ρωσίας. Έτσι είναι, αλλά ταυτόχρονα φέρει και τον τίτλο του Προεδρεύοντος. Αυτό έχει μια βαρύτητα. Λοιπόν, η Ουγγαρία είναι πλέον το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την εκπεριτροπή Προεδρία του Συμβουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, λέει ο Μπορέλ. Αυτό δεν συνεπάγεται καμία εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης, που είναι ευθύνη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε επίπεδο αρχηγού κράτους ή κυβέρνησης και του υπάτου εκπροσώπου, του ιδίου δηλαδή του Μπορέλ, της Ένωσης για εξωτερικές υποθέσεις. Ο Όρμπαν δεν έχει λάβει καμία εντολή από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επισκεφθεί τη Μόσχα. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αντικατοπτρίζεται σε πολλά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτή η θέση αποκλείει τις επίσημες επαφές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Προέδρου Πούτιν. Επομένως, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός δεν εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σε καμία μορφή. Υπόψη ότι υπάρχει και ένταλμα σύλληψης του Πούτιν, το αναφέρουν και αυτό. Η εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων F-16 καθυστερεί, ενώ περιμέναμε να φτάσουν μέσα στον Ιούλιο, να δούμε αν θα φτάσουν μέσα στο καλοκαίρι, αν θα φτάσουν μέχρι το τέλος του έτους. Ο Γιάν Νταμ, διοικητής της Δανικής Πολεμικής Αεροπορίας, όπου εκπαιδεύονται οι Ουκρανοί πιλότοι,
είπε ότι το Κίεβο πρέπει να κάνει υπομονή. Ο πτέρυγος παραδέχεται ότι η εκπαίδευση πιλότων διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο, δηλαδή λέει κανονικά ένας χειριστής F-16 πρέπει να εκπαιδευτεί από 3-4 χρόνια. Εμείς το κατεβάσαμε από 6-8 μήνες, αλλά έχουμε και προβλήματα κυρίως αγγλομάθειας. Πάντως μέχρι στιγμής 20 Ουκρανοί τείνουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους ως χειριστές και περίπου 100 Ουκρανοί στρατιωτικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν ως μηχανικοί, εκπαιδεύονται για να αναλάβουν ως μηχανικοί την συντήρηση των F-16. Η Ρωσία, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι διεξάγει ασκήσεις με τη συμμετοχή αυτοκινούμενων εκτοξευτήρων πυρηνικών πυράβλων, στρατηγικών πυρηνικών πυράβλων. Είναι ανακοίνωσε το Υπουργείο ότι τα πληρώματα εκτοξευτήρων πυράβλων YARS σε τουλάχιστον 2 διαφορετικές περιπτώσεις πρόκειται να μετακινηθούν σε απόσταση 100 χιλιόμετρων και να προχωρήσουν σε ανάπτυξη και απόκτηση των συστημάτων με μέσα παραλλαγής. Και αυτό λέει θα γίνει και θα ξαναγίνει. Ο Πούτιν λέει ότι είναι σταθερός στην προτίμησή του στον Biden παρά την καταστροφική τηλεμαχία του Αμερικανού Προέδρου με τον Τραμπ. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους της κρατικής τηλεόρασης αν ο Biden ή ο Τραμπ ήταν καλύτερος ή αν η δημοσίως δηλωμένη προτίμησή του για τον Biden έχει αλλάξει μετά την τηλεμαχία και αν την είχε δει, ο Πούτιν είπε τίποτα δεν έχει αλλάξει, δεν ξέραμε τι θα μπορούσε να συμβεί, το ξέραμε. Είπε δεν τα είδα όλα, δεν είδα όλα, είδα κάποια αποσπάσματα. Λέει, το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ ως υποψήφιος για την Προεδρία διακηρύσει ότι είναι έτοιμος και θέλει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, το λαμβάνουμε αυτό πολύ σοβαρά υπόψη. Δεν είμαι φυσικά εξοικειωμένος με πιθανές προτάσεις για το πώς σχεδιάζει να το κάνει αυτό. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, αλλά δεν έχω αμφιβολία ότι το εννοεί ειλικρινά και αυτό το υποστηρίζουμε. Η Σαμάχ έγραψε ένα άρθρο για τους BRICS και είπε ότι ετοιμάζουν ένα σχέδιο που θα έχει τρία σκέλη για την λεγόμενη αποδολαριοποίηση. Λέει λοιπόν ότι θα κάνουν ενιαίο νόμισμα με βάση το χρυσό, ενιαίο σύστημα πληρωμών και με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και θα διαδοθούν ευρέως τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών των χωρών μελών των BRICS. Και λέει ότι τα αποθέματα χρυσού, τα συνολικά αποθέματα των χωρών μελών του BRICS είναι 6.000 τόνοι, 6.300 τόνοι. Και αυτός ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς. Άρα με αντίκρισμα το χρυσό θα βγει το νόμισμα για τις δικές τους συναλλαγές. Ο Ναρέντρα Μόντι, 8 και 9 Ιουλίου επισκέπτεται τη Ρωσία, είναι η πρώτη επίσκεψη μετά την εκλογή του και αναφέρεται στις σχέσεις που είναι σωτήριες και για τον ένα και για τον άλλον μεταξύ των δύο χωρών. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Έρχεται Σαββατοκύριακο, ελπίζω να βρούμε χρόνο να κάνουμε κανένα μπάνιο, να μας χτυπήσει και ο ήλιος, να ξελαμπικάρουμε και λίγο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Συνεχίσουμε στα περισσότερα, μπαίνουμε. Γίνονται λίγες εγγραφές στο συμμετέχω. Κατανοώ. Προχωρήστε. Στηρίξτε το κανάλι μας όπως είπαμε, με το μου αρέσει, με σχόλια. Πάτε στα περισσότερα εκεί δεξιά, γράφει περισσότερα, μπείτε κάτω από το χρονοδιάγραμμα των θεμάτων και θα βρείτε το συμμετέχω για να μπείτε μέσα να εγγραφείτε και παρακάτω θα βρείτε δύο τρόπους για να στηρίξετε το κανάλι μας. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.